Έχουμε καλέσει τον κύριο Λευτέρη Κρέτσο, τον Γενικό Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Είναι εδώ, τον ευχαριστούμε, να μιλήσουμε για το θέμα των τηλεοπτικών αδειών, να μιλήσουμε για το νομοσχέδιο που θα ψηφιστεί σήμερα, το μηδιακό, όπως το λέμε εμείς οι συνάδελφοι. Γεια σας, κύριε Κρέτσο, και το πρώτο ερώτημα σε σχέση με την τιμή εκκίνησης, θα ήθελα να πω, τα 35 εκατομμύρια. Αν αυτά τα 35 εκατομμύρια που είναι για την κάθε άδεια και τα 245 ουσιαστικά που είναι η βάση για όλες τις τηλεοπτικές άδειες, είναι ένα ποσό που ικανοποιεί κατά κάποιο τρόπο την κυβέρνηση, και αν υπάρχει προσδοκία από την πλευρά σας να αυξηθεί σημαντικά στην πορεία? Κοιτάξτε, αυτό πρόκειται για μία, καρχάς να ξεκινήσουμε ότι αυτό είναι μία απόφαση της ολομέλειας του ΕΣΟΡΟΥ. Ξέρετε ότι το ΕΣΟΡΟΥ συστάθηκε, όπως προκύπτει και από το Σύνταγμα, με κοινοβουλευτική πλειοψηφία ευρύτατη. Έπρεπε να εκπληρωθεί ο γνωστός όρος των 4/5. Και η ολομέλεια του ΕΣΟΡΟΥ είπε πολύ χαρακτηριστικά ότι λαμβάνει υπόψη της και τον περσινό διαγωνισμό για τις άδειες, και επομένως αυτή τη λογική καθόρισε την τιμή εκκίνησης στα 35 εκατομμύρια για 7 άδειες. Άρα είμαστε ικανοποιημένοι, διότι ο δημόσιο θα πάρει τουλάχιστον 245 εκατομμύρια, αν έχουμε βάση, βέβαια, 7 υποψηφίους. Αν έχουμε περισσότερους, ενδεχομένως να πάει περισσότερο. Όμως αυτό που θέλω να πω είναι, και εδώ είναι μια βασική μας διαφορά κυρίως με την Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει περίπτωση να έχουμε και λιγότερους υποψηφίους? Αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω. Πάντως πέρσι στο διαγωνισμό που κάναμε, η ίδια η αγορά, οι άνθρωποι που συμμετείχαν, έδειξαν πόσο αποτιμάει η αγορά αυτό που λέμε το σπάνιο οικόπεδο, το οποίο ανοίξει τον ελληνικό λαό, το φάσμα των ραδιοσυχνοτήτων, ότι έχει πολύ μεγάλη Πάντως τα κανάλια αξία. Ήθελαν αδειοδότηση, κύριε Κρέτσο, χωρίς να καταβάλουν ούτε ένα ευρώ, έτσι. Απλά με μια εγγραφή σε σχετικό μητρό, αν δεν κάνουμε λάθος. Εντάξει, κοιτάξτε, οι καναλάρχες κάνουν τη δική τους δουλειά. Κοιτάνε το συμφέρον τους. Το θέμα είναι αυτοί που είναι δημόσιοι λειτουργοί, πώς συμπεριφέρονται όταν έχουν την εξουσία. Εμείς τουλάχιστον έχουμε δείξει ότι σεβόμαστε το δημόσιο χρήμα, και δεν υπήρχε περίπτωση αυτό το σπάνιο πόρο που λέγεται ραδιοφάσμα να το αφήσουμε δωρεάν σε οποιοδήποτε επιχειρηματία θέλει να λειτουργήσει στον χώρο της ενημέρωσης, και ιδιαίτερα στον χώρο της ενημέρωσης, διότι τα ΜΜΟ έχουν μια διφή υπόσταση, λειτουργούν με κανόνες αγοράς, έχουν όμως συγκεκριμένες συνταγματικές επιταγές να εκπληρώσουν. Και όπως ορθά είπατε στην αρχή, ναι, βεβαίως, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν είναι απλώς για να ενημερώνουν και να ψυχαγωγούν, είναι ουσιαστικά ένα κύτταρο δημοκρατίας και πολιτισμού, βεβαίως, εννοείται. Πολιτισμού. Πότε θα ολοκληρωθεί η αδειοδότηση? Αφορά βέβαια στο ΕΣΟΡΟΥ αυτό, έτσι, δεν αφορά εσάς, αλλά αν υπάρχει μια εκτίμηση για το πότε θα έχουμε ολοκλήρωση της αδειοδότησης? Κοιτάξτε, τους τελευταίους μήνες είναι αλήθεια ότι το ΕΣΟΡΟΥ δείχνει μια πολύ μεγάλη κινητικότητα, το οποίο το καλωσορίζουμε, προφανώς θεωρούμε ότι είναι μια εξαιρετική εξέλιξη αυτή. Βέβαια θα είναι ένας ανοιχτός διεθνής διαγωνισμός, και το δημόσιο λογιστικό προβλέπει 45 μέρες για την κατάθεση των δικαιολογητικών. Θεωρώ όμως ότι εντός του επόμενου τριμήνου θα έχει ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία. Μου επιτρέψετε να επιμείνω, κύριε Κρέτσο, με τη χθεσινή τροπολογία. Ουσιαστικά σαν να μπήκε ένα νέο πνεύμα στο νόμο. Ήταν μια τροπολογία που καθορίζει πλέον πολλά συγκεκριμένα πράγματα με τη λειτουργία των τηλεοπτικών καναλιών. Να τα πάρουμε ένα-ένα. Να τα πάρουμε ένα-ένα, αν και διαφωνώ ότι αλλάζει το πνεύμα του νομοθέτης. Όχι, το λέω, όχι ότι αλλάζει συνολικά, ναι, ότι διαμορφώνει πλέον το συγκεκριμένο κανόνα, ναι, λειτουργία. Αυτό όμως προβλέπει η διαδικασία, ναι, της κοινοβουλευτική για την νομοθέτηση. Δεν το είπα αρνητικά. Θα σας πω γιατί το λέω αυτό. Ωραία. Μάλλον είχατε δεχθεί άλλη κριτική και το ερμηνεύετε κατά αυτόν τον τρόπο. Ωραία. Να τα πάρουμε ένα-ένα. Να λοιπόν. Τα πάρουμε ένα-ένα, ναι. Ωραία. Λοιπόν, καταρχήν ορίζεται ως ασυμβίβαστη, από ό,τι διαβάζω, για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία αδειοδότησης ιδιότητα των μετόχων, μελών διοικητικού συμβουλίου και νόμιμων εκπροσώπων με την οποιαδήποτε συμμετοχή τους σε επιχειρήσεις διενέργειας τηλεπολίσεων. Άρα λοιπόν, εδώ έχουμε ένα νέο δεδομένο.
Ναι, έχουμε ένα συμβίβαστο ότι αν κάποιος ασκεί δραστηριότητα στον χώρο των τηλεπολίσεων ή μέλος δουσού ενός τηλεοπτικού οργανισμού, δεν μπορεί να διεκδικήσει μια άδεια. Δηλαδή, εδώ μιλάμε, καταρχάς να ξεκινήσουμε γιατί μιλάμε για τις 7 άδειες πανελλαδικής εμβέλειας. Μιλάμε για κανάλια τα οποία είναι ελεύθερη τηλεόραση, μπαίνουν σε κάθε σπίτι και επομένως ασκούν πολύ μεγάλη επιρροή. Δεν μπορεί λοιπόν αυτή η επιρροή να γίνεται και να ασκείται καταχρηστικά από συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα. Ο χώρος των τηλεπολίσεων είναι μια ιδιαίτερη διαδικασία, έχει και ένα ιδιαίτερο θεσμικό πλαίσιο. Θεωρώ επομένως ότι είναι πολύ σωστά το ΕΣΟΡΟΥ ζήτησε να υπάρχει αυτό το ασυμβίβαστο. Αυτό για τα οποία μιλάτε, αυτές οι τροπολογίες προέκυψαν από απέτηση του ΕΣΟΡΟΥ προκειμένου να ολοκληρωθεί πιο γρήγορα ο διαγωνισμός και θεωρούμε ότι είναι σε ορθή βάση. Κάποιος θα μπορούσε βεβαίως και έχετε ακούσει αυτή την κριτική, κύριε Κρέτσο, να σας πει όλα αυτά γιατί δεν γινόντουσαν 1,5 χρόνο πριν. Γιατί έπρεπε να μπούμε σε μια περιπέτεια τέτοια και να φτάσουμε σε ένα επιτέλους κανόνα για το χώρο των media που για πρώτη φορά μπαίνει, διότι πρέπει να το πούμε, όλα αυτά τα χρόνια κανείς δεν πληρώνει. Βέβαια, δεν έτσι, είχαμε παρά μόνο η ΕΡΤ. Εντάξει, περιπέτεια, δεν ξέρω αν το χαρακτηρίζεις περιπέτεια. Εμείς είχαμε τη σταθερή... Αυτό έχετε ακούσει την κριτική, λέω. Να σας πω όμως, εμείς είχαμε τη σταθερή πολιτική βούληση και θα συνεχίσουμε να την έχουμε ότι πρέπει να μπουν κανόνες. Αυτή είναι η δική μας η δουλειά. Από εκεί και πέρα πρέπει ο ανταγωνισμός να λειτουργεί σε υγιή πλαίσια. Το κράτος να εισπράττει αυτά που πρέπει να εισπράττει όταν παραχωρεί δική του περιουσία, όπως είναι το ραδιοφάσμα. Και εμείς βρεθήκαμε ενώπιον μιας σκληρής αντιπολιτευτικής τάσης στο να μην γίνει ο διαγωνισμός. Το έχω πει επανειλημμένος, θα το πω και σήμερα, ότι η Νέα Δημοκρατία και τα πολιτικά της παρακολουθήματα δεν ήθελαν ποτέ να γίνει ο διαγωνισμός και έδωσε ένα μεγάλο αγώνα να προστατέψει τον πορτοφόλι των καναλαρχών. Εμείς δείξαμε αποφασιστικότητα, ετοιμότητα. Και αφού είχαμε δείξει η όβια υπομονή να περιμένουμε να συγκροτηθεί το ΕΣΟΡΟΥ αποδεδειγμένα μέσα από αλλεπάλληλες διαδοχικές συσκέψεις στην Επιτροπή των Προέδρων, προχωρήσαμε σε ένα άρθρο, μια εμβόλυμη διάταξη, το άρθρο 2α, όπου η αρμοδιότητα πέρασε στον Υπουργό Επικρατείας, τότε τον κύριο Παπά. Και επομένως κάναμε ένα διαγωνισμό, ο οποίος ήταν και αδιάβλητος και πετυχημένος. Και αυτός ο διαγωνισμός αναγνωρίστηκε σήμερα από το ΕΣΟΡΟΥ, είχε αποτέλεσμα και συνιστά οπωσδήποτε και μια δικαίωση σε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι βοήθησαν στο να γίνει αυτός ο διαγωνισμός. Και εδώ μιλάω για δημοσίους υπαλλήλους, για πολλές υπηρεσίες του δημοσίου και ανεξάρτητων αγών, οι οποίοι έκαναν τα πάντα προκειμένου αυτός ο διαγωνισμός να ολοκληρωθεί με επιτυχία. Θέλω να πάμε πάλι στο νομοσχέδιο, στο νόμο. Είναι μια σημαντική ρύθμιση. Στο νόμο προβλέπεται, διαβάζω, η σύσταση ηλεκτρονικού συστήματος διάθεσης του διαφημιστικού τηλεοπτικού χρόνου μέσω του οποίου θα διενεργούνται όλες οι συναλλαγές. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για όσους έτσι ασχολούνται με τη διαφήμιση, διότι η διαφήμιση, αν θέλετε, δίνει ανάσες στα τηλεοπτικά μέσα, διότι όσοι γνωρίζουν, ξέρουν ότι η διαφήμιση δεν είναι απλή ιστορία, έχει μέσα και την ιστορία των επιστροφών, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, έρχομαι εγώ, διαφημίζομαι σε εσάς και μετά έχετε την υποχρέωση, θα δούμε ποια είναι αυτή η υποχρέωση, να μου επιστρέψετε ένα ποσοστό της τάξης του 15, του 20, του 30%. Αυτό αλλάζει, δηλαδή αυτή η επιστροφή στο Media Shop, στις διαφημιστικές εταιρείες, θα πάρει άλλο χαρακτήρα, θα γίνεται έτσι πιο διάφανη η διαδικασία. Ναι, αυτό που είναι και το πνεύμα του νομοθέτη σε αυτό το νομοσχέδιο είναι η επίτευξη μεγαλύτερης διαφάνειας. Και προκειμένου να πατάξουμε τη διαπλοκή, δεν αρκεί μόνο να αδειοδοτηθούν οι τηλεοπτικοί σταθμοί και ιδιαίτερα εθνικοί ή και περιφερειακοί στη συνέχεια. Αυτό που απαιτείται είναι να υπάρχει η διαφάνεια και στο σύνολο των συναλλαγών που αφορούν τη διαφημιστική αγορά. Γιατί τα διαφημιστικά έσοδα είναι τα βασικά έσοδα που έχει ένας τηλεοπτικός οργανισμός και γιατί, σύμφωνα και με τους ίδιους τους καναλάρχες και τους ανθρώπους της αγοράς, λειτουργεί αυτή τη στιγμή ένα καθεστώς ασύμετρων διαπραγματεύσεων μεταξύ των ενδιάμεσων που για λογαριασμό των διαφημιζόμενων πολλούν, οργανώνουν τα διαφημιστικά πακέτα και των καναλιών. Έχουμε πολύ εμφανή προβλήματα ρευστότητας, δηλαδή υπάρχουν η εκαθάριση του προηγούμενου έτους γίνεται στο τρίμηνο του επόμενου έτους. Έχουμε καταστάσεις όπου τα κανάλια αναγκάζονται να δίνουν δωρεάν χρόνο
και επιστροφές. Εντάξει, και τα media shops, κάτω από το τραπέζι, και οι διαφημιστικές πληρώνουν με επιταγές 9 μήνες, 8 μήνες. Τα ξέρετε αυτά. Αυτό ακριβώς σας λέω, και αυτό είναι που έρχεται πλέον να τελειώσει, η νέα νομοθετική ρύθμιση, η οποία τι κάνει, βάζει πάνω από το τραπέζι όλες τις συναλλαγές, διότι όλες τις συναλλαγές πρέπει να καταγράφονται ηλεκτρονικά και να συνδέονται με την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εισόδων. Έχουν τη δυνατότητα και εισπράττουν από όσους διαφημιζόμενους εισπράττουν, χωρίς να πληρώνουν τους εργαζόμενούς τους. Αυτό πλέον δεν θα είναι τόσο εύκολο, διότι αυτή τη στιγμή τι υπάρχει μέσα σε αυτό το καθεστώς των ασύμμετρων διαπραγματεύσεων? Υπάρχει και μια ασάφεια για το ακριβές μέγεθος διαφημιστικής αγοράς. Δηλαδή, αν κάποιος έχει απόλυτη βεβαιότητα να πει πόσο είναι η διαφημιστική αγορά στην Ελλάδα, θα βασιστεί στα τιμολόγια τα οποία έχουν καταχωρηθεί στην εφορία. Αυτό όμως είναι μια αλλοιωμένη εικόνα, διότι επαναλαμβάνω, πολλοί τηλεοπτικοί σταθμοί δίνουν δωρεάν χρόνο, αναγκάζονται να δώσουν δωρεάν χρόνο, και βέβαια σε ένα καθεστώς ασύμμετρων διαπραγματεύσεων ενδεχομένως να υπάρχει και μαύρο χρήμα, βέβαια, και άλλο είδους συναλλαγές. Πώς διασφαλίζεται μέσω του νομοσχεδίου η εξασφάλιση θέσεων των εργαζομένων? Οι εργαζόμενοι, κοιτάξτε, υπάρχουν κατά το παρελθόν, τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί ο αριθμός των θέσεων εργασίας στον χώρο των ΜΜΕ κατά 50%. Ενδεχομένως να είναι σε κάποια μέσα να είναι πολύ περισσότερο. Και πολλές φορές γίνονται, η επίκληση είναι ότι έχει μειωθεί η διαφημιστική αγορά, δεν βγαίνω, δεν κάνω. Και έτσι απολύω. Και έτσι απολύω ή κάνω οριζόντιες περικοπές αμοιβών ή ελαστικοποιώ τις εργασιακές σχέσεις κάτω δοκούν. Ή θα μου επιτρέπετε, ναι, χρωστάω στους εργαζόμενους εντός εισαγωγικών. Αυτό λοιπόν δεν θα είναι εφικτό όταν έχεις ένα αξιόπιστο σύστημα μέτρησης της διαφημιστικής αγοράς, και όταν και οι τηλεοπτικοί σταθμοί μπορούν να αναπνεύσουν, διότι δεν είναι υποχρεωμένοι να δώσουν το χρόνο που έχουν για τη διαφήμιση με όρους οι οποίοι είναι ασφιχτικοί. Επομένως, εδώ μιλάμε για διαφάνεια, και νομίζω ότι κάθε υγιής επιχειρηματική, όλες οι υγιείς επιχειρηματικές δραστηριότητες και επιχειρηματίες θα είναι πάρα πολύ χαρούμενοι με αυτό. Τα 400 άτομα διασφαλίζονται σε κάθε κανάλι. Τα 400 άτομα διασφαλίζονται. Είναι ένα. Και το δεύτερο, αυτό που ρώτησε και ο Βαγγέλης, πώς διασφαλίζεται και το επόμενο βήμα, ότι οι εργαζόμενοι αυτοί δεν θα δουλεύουν σε συνθήκες γαλέρας? Πέρα από τη μη καταβολή των μισθών, που είναι πολύ σημαντικό, έχει να κάνει και με το γεγονός ότι ένας συνάδελφος μπορεί να δουλεύει στο ραδιόφωνο, μπορεί να δουλεύει στο site, μπορεί να δουλεύει στο κανάλι μιας εφημερίδας και ουσιαστικά να αμείβεται με ένα ποσό της τάξης των 500-600 ευρώ για όλα αυτά, για όλες αυτές τις δραστηριότητες. Αντιλαμβάνομαι ότι η ΕΣΥΑ πρέπει να παίξει και θα παίξει ένα τέτοιο ρόλο σημαντικό, αλλά από την άλλη, εσείς ως πολιτεία πώς μπορείτε να διασφαλίσετε καλύτερες συνθήκες στο κομμάτι των εργασιακών σχέσεων? Κοιτάξτε, υπάρχουν συγκεκριμένοι μηχανισμοί ελέγχου εφαρμογής της νομοθεσίας όσον αφορά τα εργατικά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Και ο Νάσος Ελιόπουλος, που είχε αναλάβει τη σχετική ευθύνη, φαίνεται ότι είναι αρκετά δραστήριος και επομένως γίνεται αυτή η προσπάθεια. Περισσότερο από ό,τι φανταζόμαστε όλοι. Ναι. Εμείς επίσης έχουμε πει ότι αργά ή γρήγορα θα επανέλθουν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, και αυτό είναι ένα τεράστιο βήμα, διότι μέσω των συλλογικών συμβάσεων εργασίας δεν ρυθμίζονται μόνο θεσμικού χαρακτήρα ζητήματα, όπως το ωράριο, αλλά δίνεται και δυνατότητα στους εργαζόμενους να έχουν αύξηση αμοιβών. Αυτό λοιπόν είναι ένα μεγάλο βήμα και ελπίζουμε ότι το καλοκαίρι του 2018 θα είμαστε σε θέση να επανέλθει. Από εκεί και πέρα, και τα συνδικάτα πρέπει να παίξουν το δικό τους ρόλο. Αυτό εμείς το οποίο όμως κάνουμε σαν, ας το πούμε, ρυθμιστές, είναι να φέρουμε περισσότερη διαφάνεια και να βάλουμε κανόνες στο πώς θα λειτουργεί το ραδιοτηλεοπτικό τοπίο. Από εκεί και πέρα, νομίζω, όλα, καθένας πρέπει να κάνει τη δική του δουλειά, και η δικαιοσύνη και οι αρμόδιοι μηχανισμοί ελέγχου εφαρμογής νομοθεσίας και τα συνδικάτα, υπάρχει, και η πολιτεία και οι επιχειρηματίες, βέβαια, έτσι. Επίσης, ένα σημαντικό στο νομοσχέδιο, καθιερώνεται υποχρεωτικά για όλες τις εκδόσεις και στα περιοδικά και στις εφημερίδες ειδική σήμανση γραμμωτού κώδικα, στην οποία θα περιλαμβάνεται και ο διεθνής μοναδικός αριθμός σειρών. Ουσιαστικά πιστοποιείται η πραγματική κυκλοφορία. Και το λέω αυτό γιατί κάποιοι εμφανίζουν κάποιες κυκλοφορίες υπέρμετρες, και το ξέρουμε αυτό, και το κάνουν αυτό όχι γιατί απλά θέλουν να πούνε τι καλή που είναι, αλλά γιατί θέλουν να συγκεντρώσουν διαφήμιση. Αυτό λοιπόν
πώς διασφαλίζετε, αν διασφαλίζετε με τον τρόπο αυτό, και τι άλλες πρωτοβουλίες θα πάρετε στην κατεύθυνση αυτή. Κοιτάξτε, η εισαγωγή του γραμμικού κώδικα, το λεγόμενο barcode, είναι ένα σημαντικό βήμα, όπως γενικότερα είναι και άλλες πρωτοβουλίες που θα πάρουμε στο άμεσο μέλλον, που έχουν να κάνουν με την εισαγωγή πιο αντικειμενικών συστημάτων μέτρησης και της τηλεθέασης και της ακροαματικότητας και βέβαια της αναγνωσιμότητας των εφημερίδων. Στην Ελλάδα έχουμε ενώθευση του ανταγωνισμού κυρίως στον χώρο των εφημερίδων. Δηλαδή είναι πάρα πολλά τα δημοσιεύματα όπου μιλούν για κλειστά περίπτερα βάσει των οποίων γίνονται εκτιμήσεις που δίνουν τα πρακτορία για την κυκλοφορία των εφημερίδων. Αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Ότι όταν βλέπουμε. Οι κυκλοφορίες προκύπτουν από τα πρακτορία αυτή την ώρα. Καταρχάς ξεκινάμε ότι είναι εκτιμήσεις. Είναι εκτιμήσεις, έτσι. Εκτιμά το πρακτορείο ότι τόσο είναι. Ας πούμε τόσα φύλλα. Κυκλοφορία. Ακριβώς, η κυκλοφορία. Αυτό από μόνο του είναι ένα πρόβλημα το οποίο νοθεύει και τον ανταγωνισμό. Διότι ένας επιχειρηματίας, ο οποίος ενδεχομένως πουλάει πολύ περισσότερα φύλλα, δεν μπορεί να απορροφήσει περισσότερη διαφήμιση, δεν μπορεί να είναι βιώσιμος. Και επαναλαμβάνω, η διαφάνεια είναι πολύ σημαντική και η βιωσιμότητα όμως είναι εξίσου σημαντική, προκειμένου να καταπολεμηθεί και η διαπλοκή και να έχουμε και θέσεις εργασίας στον χώρο των media και μάλιστα αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας. Ένας ιδιοκτήτης μέσω ενημέρωσης, όπου έχει ένα. Κανάλι, ραδιοφωνικό σταθμό, εφημερίδα, οτιδήποτε, το οποίο βγάζει τα λεφτά του, μπορεί να έχει και κέρδος, είναι η μόνη περίπτωση όπου δεν χρειάζεται να ζητήσει από την πολιτεία ή από τις τράπεζες άλλου είδους διευκολύσεις και να υπάρχει αυτή η ανταλλαγή δώρων που έχουμε ζήσει τα τελευταία 30 χρόνια στον χώρο των μέσων ενημέρωσης. Έχετε βάλει μέσα της προσθήκης εχθές, της τροπολογίας εχθές στον νόμο ένα καθορισμό μέσω της υπεύθυνης δήλωσης για τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τον τεχνικό εξοπλισμό, και έχετε βάλει σε ένα χρονικό διάστημα 6 μηνών. Ας πούμε λοιπόν ότι τα τηλεοπτικά κανάλια πρέπει να έχουν αυτό τον εξοπλισμό. Εάν σε 6 μήνες λοιπόν δεν έχουν αυτό, καταρχήν ποιος το ορίζει, πώς ελέγχεται, και κατά δεύτερο λόγο στη συνέχεια τι γίνεται αν δεν το έχει. Αυτά έχουν να κάνουν με το διαγωνισμό. Είναι πλέον αρμοδιότητα του ΕΣΟΡΟΥ και μετά την τελευταία απόφαση του ΣΤΕ αυτό έγινε πλέον σαφές και αδιαφεσβήτητο. Αλλά είναι και μέρος της νομοθεσίας, του νόμου Παπά. Οι τεχνικές προδιαγραφές, ο αριθμός των 400 εργαζομένων. Δηλαδή το ΕΣΟΡΟΥ θα πηγαίνει να ελέγχει, θα πάει μετά το εξάμηνο να ελέγξει αν όντως ο τεχνικός εξοπλισμός του τάδε ιδιωτικού καναλιού είναι με βάση τον νόμο. Ναι, βεβαίως. Και μην ξεχνάτε ότι μέσα στον νόμο υπάρχει πάντα και η δυνατότητα ανάκλησης άδειας. Μάλιστα. Εδώ ήθελα να καταλήξω. Υπάρχει πάντα η δυνατότητα ανάκλησης άδειας. Όπως και στη δική μας διαγωνιστική διαδικασία, όποιος δεν είχε συμμορφωθεί πλήρως με αυτά που έλεγε ο νόμος και η προκήρυξη, έχανε την άδεια. Δεν υπήρχε δηλαδή. Εδώ διασφαλίζαμε το δημόσιο συμφέρον και χαίρομαι που το ΕΣΟΡΟΥ είναι τόσο ενεργό πλέον. Διότι το θέμα αυτό των ραδιοσυγνωτήτων έχουν γίνει απίστευτα εγκλήματα και τα τελευταία χρόνια και αμαρτήματα. Ένας έτσι, μιας και μιλάω και για την ΕΡΤ, γιατί ξέρετε τι κριτική λαμβάνει η ΕΡΤ συχνά. Έτσι. Ένας ιδιοκτήτης λοιπόν κάνει αίτηση με βάση τον νόμο προκειμένου ιδιοκτήτης μέσων ενημέρωσης προκειμένου να πάρει την άδεια. Και στη συνέχεια, όχι την ώρα που κάνει την αίτηση, αλλά στη συνέχεια κατά την πορεία της εκπομπής του προγράμματος, εμπλέκεται σε παράνομες δραστηριότητες. Ναι, αυτό θα συνιστά ένα ζήτημα ανάκλησης άδειας, βεβαίως. Αυτόματα. Υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες, είναι νομικά θωρακισμένη και η διαδικασία της αδειοδότησης πλέον, ειδικά με την εμπλοκή του ΕΣΟΡΟΥ. Και συγκεκριμένα ρυθμίσεις που οφείλουν όλοι να υπακούσουν. Δηλαδή, αν αποδειχθεί το προηγούμενο παρελθόν του ότι. Ποιο ήταν... προηγούμενο παρελθόν, δηλαδή. Πριν πάρει την άδεια. Ναι. Η μία τροπολογία που έρχεται. Αυτό θέλω να εξηγήσουμε. Κατόπιν αιτήματος του ΕΣΟΡΟΥ, εμπλέκει και την αρχή καταπολέμησης νομιμότητας, νομίζω. Ακριβώς. Του. Ακριβώς. Του. Παράνομου κέρδους, συγγνώμη που δεν θυμάμαι αυτή την ακριβή. Αρχή καταπολέμησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατά τον έλεγχο της προέλευσης και του τρόπου απόκτησης των οικονομικών μέσων. Ακριβώς. Αυτό
φαντάζομαι ότι διασφαλίζει ακόμη περισσότερο τη διαδικασία. Είναι πολύ σημαντικό το ποιος κατέχει τις τηλεοπτικές άδειες. Λέω ειδικά για την τηλεόραση, διότι είναι ένα μέσο το οποίο το βλέπει περισσότερος κόσμος. Και αυτό που έλεγα ότι υπάρχουν και δυνάμεων, κύριε Και αν αποδειχθεί το προηγούμενο παρελθόν ότι ήταν σε παράνομη δραστηριότητα. Αν αποδειχθεί το προηγούμενο παρελθόν, δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι θα χάσει την άδεια. Τι εννοεί. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Το τίμημα των 35 εκατομμυρίων, λέμε τώρα και πάνω, θα πληρωθεί σε 10 δόσεις τελικά, σύμφωνα θα με πληρωθεί σε 10 δόσεις, δηλαδή είναι μια 3,5 εκατομμύρια, ναι, ας πούμε, ετησίως. Ναι, και διαβάζουμε ότι και στο ΕΣΟΥΡΟΥ θα πρέπει ο νέος ιδιοκτήτης, ο ιδιοκτήτης μάλλον, να καταβάλει 50.000 ευρώ ετησίως για την εξυπηρέτηση των αναγκών του, έτσι. Ναι, ναι, κοιτάξτε, και οι δύο αυτές οι ρυθμίσεις είναι σωστές. Δηλαδή υπάρχει μια διευκόλυνση. Οφείλω να πω ότι εμείς ίσως ήμασταν λίγο πιο σκληροί. Δηλαδή ζητήσαμε το συνολικό τίμημα για τις 4 άδειες, το οποίο βέβαια έφτασε στα 246 εκατομμύρια εντός 2 χρόνων. Έτσι, σε 3 δόσεις. Το ΕΣΟΥΡΟΥ δίνει, ζητάει να υπάρχουν περισσότερες διευκολύνσεις. Ίσως είναι πιο σωστή προσέγγιση. Και επομένως θα πάμε με 10 ισόπλουσες δόσεις. Ναι. Το οποίο αυτό ξεκινάει η απόδοση των δόσεων αμέσως με την απόκτηση τηλεοπτικής άδειας. Ναι. Την επόμενη μέρα, δηλαδή, είναι υποχρεωμένος ο ιδιοκτήτης να καταθέσει την πρώτη δόση. Ναι, αφού βέβαια έχουν εξεταστεί όλα του το δικαιολογητικά, ότι έχει και την οικονομική επάρκεια και ότι τα χρήματα που έχει δεν είναι προϊόν εγκληματικής ή παράνομης δραστηριότητας. Μιλάμε για πόθεν έσχες, δηλαδή, ουσιαστικά. Μιλάμε για πόθεν έσχες, ναι. Ναι. Είναι αλήθεια ότι εστράφει μπρος το δημόσιο κανάλι και διεκδικεί 32 εκατομμύρια διότι έχασε το Survivor? Είναι αλήθεια αυτό? Δεν καταλαβαίνω. Λέω, είναι αλήθεια ότι κάποιο κανάλι εστράφει εναντίον του δημοσίου? Είναι αλήθεια ότι έχει εστραφεί κατά του δημοσίου ο κύριος Βαρνογιάννης με το Star επειδή έχασε το Survivor. Αυτό λέω. Αυτή είναι η αλήθεια. Του χρόνου, ας πούμε, ενδεχομένως, αν χάσει το Survivor τώρα το Sky, μπορεί να μας κάνει ο Star. Δεν ξέρω ποιος θα το πάρει. Λοιπόν, αυτή η ιστορία, αυτό το παραμύθι πρέπει να τελειώνει. Εγώ νομίζω ότι εδώ έχουμε μία περίπτωση όπου έχουν μπει δύο ληστές μέσα στο σπίτι του νοικοκύρη και ο ένας λέει. Γιατί άφησε ο νοικοκύρης ο άλλος να κλέψει περισσότερο. Τα κανάλια λειτουργούν με έκνομο τρόπο. Λειτουργούν με έκνομο τρόπο. Δεν έχουν άδειες. Δεν έχουν άδειες, είναι στον αέρα. Ανταυτού ζητούν και διεκδικήσεις από το δημόσιο. Λοιπόν, η αδειοδότηση είναι μια συνταγματική υποχρέωση. Εμείς κάναμε αυτό που όριζε το Σύνταγμα και έπρεπε να το κάνουμε και αλλεπάλληλες αποφάσεις του ΣΤΕ. Ακόμα και όταν η απόφαση του ΣΤΕ ακύρωσε τον διαγωνισμό μας. Τη δεχτήκαμε, συμμορφωθήκαμε πλήρως σε αντίθεση με όλους όσους κολάκευαν το ΣΤΕ και έδειχναν το όψιμο ενδιαφέρον για το μέλλον των εργαζομένων και την επόμενη που έπεσε ο διαγωνισμός άρχισαν τις απολύσεις, τις μειώσεις των μισθών και τις εκαθαρίσεις. Και μιας και είπατε και πριν για εκαθαρίσεις και για ενιαία newsroom κτλ. Να θυμηθούμε και το 2014 τι είχε φέρει ο κύριος Σταμάτης και η κυρία Βούλτιπ στη Βουλή, όπου ακριβώς μιλούσαν για αυτές τις οικονομίες κλίμακας και μάλιστα επειδή μας κάναν και μια κριτική γιατί υπήρξε και μια νομοτεχνική βελτίωση στο νομοσχέδιο, να θυμηθούμε ότι η δική τους πρόταση για τη διαφημιστική αγορά ήρθε σε ένα άσχετο νομοσχέδιο, αν θυμάμαι καλά, για το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Άγια Νάργυρη, χωρίς καμία διαβούλευση και χωρίς καν έκθεση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Αντιλαμβάνομαι ότι όλη αυτή η διαδικασία θα είναι ένα συνεχής έλεγχος. Ένα συνεχή έλεγχο μας περιγράφεται τόση ώρα. Έλεγχο για τον τεχνολογικό εξοπλισμό, έλεγχο για τις θέσεις των εργαζομένων, για τα δικαιώματα των εργαζομένων, έλεγχο. Δηλαδή, δεν το λέω αρνητικά. Το λέω ότι επιτέλους τα κανάλια εισέρχονται σε ένα έλεγχο νομιμότητας, διαφάνειας. Κοιτάξτε, αυτά είναι αυτονόητα σε μια αστική δημοκρατία. Καλά, αυτά έπρεπε να είχαν γίνει. Αυτονόητα είναι στην ΕΡΤ εδώ και 30-40 χρόνια. Δεν το συζητάω αυτό. Εντάξει, αυτά είναι αυτονόητα. Εντάξει, προχωράει η διαδικασία ρύθμισης του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου. Επαναλαμβάνω, η αδειοδότηση από μόνη της, όσο σωστά και να γίνει, και ελπίζω το ίσω να κάνει ένα πολύ καλύτερο διαγωνισμό και από αυτό που κάναμε εμείς πέρσι. Αυτό δεν το έχω πει πρώτη φορά.
Το έχω πει εδώ και πολλούς μήνες πριν, ακόμη και όταν έπεσε ο δικός μας ο διαγωνισμός. Διότι το ζήτημα εδώ δεν είναι ούτε μάχη του εγώ, το ζήτημα είναι εδώ να ρυθμίσουμε το τοπίο. Να φέρουμε μεγαλύτερη διαφάνεια, βιωσιμότητα και περισσότερες θέσεις εργασίας. Σήμερα διαπλοκή είναι αυτό, κύριε Κρέτσο. Κοιτάξτε να δείτε, διαπλοκή τι σημαίνει. Διαπλοκή σημαίνει ότι έχουμε εδώ τρεις-τέσσερις διαφορετικές εξουσίες, η οποία ο ένας εξυπηρετεί τον άλλον, σε βάρος πιανού. Δηλαδή, ποιος πλήρωσε, ας πούμε, τα 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ που άφησαν χρέη τα κανάλια? Γιατί τα κανάλια μπορούσαν να παίρνουν δάνεια όταν είχε κλείσει στρόφιγγα της τραπεζικής χρηματοδότησης σε όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις? Ποιος πλήρωσε το μάρμαρο, ας πούμε, για επιχειρήσεις οι οποίες είχαν δεσπόζουσα σχεδόν θέση στην τηλεοπτική και μηντιακή αγορά και ξαφνικά οι εργαζόμενοι τους βρέθηκαν στον δρόμο? Να το κρατήσουμε αυτό. Εάν δεν γίνει διαγωνισμός, θέλω να το πω αυτό όμως, γιατί το έλεγα και στους εργαζόμενους πέρσι, κοιτώντας τους στα μάτια, τους οποίους καταλάβαινα πλήρως βέβαια και τις αγωνίες τους. Εάν δεν υπάρχει αδειοδότηση, και μάλιστα με ένα νόμο, ο οποίος προβλέπει 400 άτομα πλήρους απασχόλησης, κατ' ελάχιστον, δεν θα μπορούν να διασφαλιστούν πολλές θέσεις εργασίας. Είμαστε όμως τώρα στην ευχάριστη θέση να έχει ζητήσει ο μοφόνος του ΕΣΥΡΟΥ 7 άδειες για τα γενικού περιεχομένου, να διατηρείται ο κανόνας των 400 εργαζομένων και βέβαια να είναι και μια απόφαση ομόφωνη, η οποία δικαιώνει τον περσινό διαγωνισμό και ορίζει το ελάχιστο τίμημα στα 35 εκατομμύρια. Νομίζω ότι είναι μια απόφαση και μια εξέλιξη η οποία, αν μη τι άλλο, διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον. Σε κάθε κανάλι όμως, 400 εργαζόμενοι, δεν ισοδυναμεί εάν κάνουμε τρεις συγχωνεύσεις. Λέω ένα τυχαίο παράδειγμα. Αν γίνουν δύο συγχωνεύσεις, δύο κανάλια, τρία κανάλια, 400 άτομα θα είναι. Ναι, σας επαναλαμβάνω. Αυτό σημαίνει μείωση θέσεων εργασίας και από τα τρία κανάλια. Όχι, όχι. Είναι απαραίτητος όρος λειτουργίας να έχουν κάθε κανάλι το οποίο είναι αδειοδοτημένο τουλάχιστον 400 εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης. Αλλά σας επαναλαμβάνω, τον Αύγουστο του 2014 οι προβλέψεις του τότε νομοθέτη, του κ. Σταμάτη και της κυρίας Βούλτεψης, ήταν να διευκολύνουν την ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων μέσα από συγχωνεύσεις και αναδιαφρώσεις και μάλιστα με αμίμητη αλυσμόνητες έτσι εκφράσεις του τύπου θα παίζει στο ραδιόφωνο ηχολήπτης σε ένα σταθμό και μετά πηγαίνει να βάζει playlist. Όχι, συγχώνευσης πάντως δεν πάμε στα 800 άτομα, πάμε πάλι στα 400. Αυτό 400 διατηρείται και επομένως... Ναι, εδώ, χάνονται θέσεις εργασίας. Πώς χάνονται θέσεις εργασίας? Αν για παράδειγμα η ΕΡΤ, λέω, για να μην πω συγκεκριμένα κανάλια. Η ΕΡΤ συμφωνήσει... Όχι, μην λέτε για την ΕΡΤ. Όχι, όχι. Γιατί η να ΕΡΤ είναι το μόνο κανάλι το οποίο το λειτουργεί νομίμως σε αυτή τη χώρα. Δεν θα κανείς. Όχι, μα είναι το μόνο κανάλι που λειτουργεί νομίμως σε αυτή τη χώρα. Και ήταν κανάλι. Το μόνο κανάλι το οποίο τους ρίξαν μαύρο. Έχετε δει. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Μην το λέτε σε εμάς, δεν τα ξεχνάμε καθόλου. Όχι, το λέτε. Ναι, αλλά ακούστηκαν πάλι χθες. Ακούστηκαν πάλι χθες μύδρη κατά τη ΕΡΤ ότι είναι ένα κυβερνητικό όργανο. Ναι. Υπήρχε και αμίμητη φράση του κυρίου Γεωργιάδη που είπε την BBC του Πακιστάν. Έτσι αρχίζουμε σιγά σιγά αναπτύσσουμε τη γεωγραφία. Δηλαδή Βενεζουέλα, Βόρεια Κορέα, Πακιστάν με χαρακτηριστική ευκολία και τρυφιλότητα. Λοιπόν, όσοι συμμετέχουν στο δημόσιο διάλογο, καλό θα είναι να είναι πιο προσεκτικοί. Και βέβαια αυτό δεν αφορά όλη την πλευρά της αντιπολίτευσης. Υπήρχαν και φωνές οι οποίες ήταν πιο ήπιες και πιο παραγωγικές. Ας πούμε, άκουσα χθες τον κύριο Βαρβιτσίδη, ο οποίος έκανε μια πολύ ουσιαστική και μεστή τοποθέτηση. Όμως κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι σέρνουν έτσι μια άλλου είδους ατζέντα, κατά δική μου άποψη, πιο ακροδεξιά, νομίζω ότι πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί. Ειδικά στον χώρο των μίντια, όπου οι ίδιοι άνθρωποι είχαν αφήσει στα συρτάρια τους τα τέλη χρήση των συχνοτήτων, ποτέ δεν εφάρμοσαν τον ειδικό φόρο για τη διαφήμιση, με αποτέλεσμα να χαθούν πάρα πολλά εκατομμύρια τελικό δημόσιο. Κλείσανε την ΕΡΤ και φτιάξανε ένα διαγωνισμό παροδία για τον ψηφιακό πάροχο για να διευκολύνουν τα ιδιωτικά κανάλια, τα εθνικά μεγαθύρια, να μεταφέρουν και το σήμα, να ελέγχουν δηλαδή το περιεχόμενο, να ελέγχουν και το ποιος θα εκπέμπει πάνω σε αυτά και χίλιες δύο άλλες παθογένειες. Και βέβαια δεν ήρθανε ποτέ στο δημόσιο διάλογο με μια σοβαρή πρόταση και για τη διαφημιστική αγορά. Για να συζητήσουμε και αν έχουμε απώλεια φορολογικών εσόδων, αν έχουμε ασήμετες διαπραγματεύσεις, αν έχουμε καρτέλ στο ποιος
διαχειρίζεται το διαφημιστικό χρόνο και με ποιο τρόπο. Μάλιστα. Κύριε Κρέτσο, μια τελευταία ερώτηση. Μιλήσαμε πολλές φορές για νομιμότητα και διαφάνεια στον χώρο των media. Το τελευταίο χρονικό διάστημα βλέπουμε μια μόχλευση, βλέπουμε νέοι παίχτες να παίζουν μπάλα στο χώρο. Εκτιμάτε ότι αυτό κινείται προς την σωστή κατεύθυνση, στην κατεύθυνση της διαφάνειας και της νομιμότητας? Εγώ εκτιμώ ότι αν αφήσουμε μόνο τις δυνάμεις αγοράς να ρυθμίσουν τα θέματα τα ραδιοτηλεοπτικά, θα έχουμε τεράστιες απώλειες φορολογικών εσόδων, θα χαθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας. Θα σας πω ένα παράδειγμα πραγματικό. Ας πούμε, μπήκε ο κύριος Μαρινάκης και ο κύριος Σαββίδης στην τηλεόραση για τις πλαγίες οδού μέσα από αυτό που έγινε με το ΔΟΛ. Ποια ήταν η εγγύηση που δώσαν στους εργαζόμενους? Ήταν υποχρεωμένοι? Προφανώς δεν ήταν. Γι' αυτό επαναλαμβάνω. Ο μόνος τρόπος να μπει τάξη στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο είναι να υπάρχει διαγωνισμός και αδειοδότηση με βάση τους κανόνες και τους όρους που προβλέπει και ο νόμος Παπά και τους οποίους συμφωνεί βέβαια και το ΕΣΟΡΟΥ. Από εκεί και πέρα χρειάζονται και άλλου είδους προσπάθειες και αναπτυξιακές πρωτοβουλίες. Και επίσης βέβαια να παραδεχτούμε και μερικά πράγματα, ότι ενδεχομένως υπάρχει και υπερφορολόγηση για τους ιδιοκτήτες των μέσων ενημέρωσης. Έτσι να ανοίξουμε τη βεντάλια με ειλικρίνεια, ώστε να πορευτούμε σε ένα πιο διάφανο μηντιακό σύστημα, το οποίο είναι και βιώσιμο. Που αναλαμβάνω, ο μόνος τρόπος να καταπολεμηθεί η διαπλοκή είναι να έχω βιώσιμα, ανεξάρτητα οικονομικά σχήματα στον χώρο της ενημέρωσης. Λοιπόν, κύριε Κρέτσο, ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Σήμερα ψηφίζεται το βράδυ. Σήμερα ψηφίζεται, όχι, ελπίζω να μην πάμε το βράδυ, γιατί χθες ήδη φύγαμε αργά. Πιστεύω το μεσημέρι να έχουμε ολοκληρώσει. Είναι μια τομή αυτό το νομοσχέδιο, προβλέπει και άλλα σημαντικά ζητήματα όπως η ενίσχυση και επιδότηση οπτικοακουστικής παραγωγής για πρώτη φορά στη χώρα. Θέλω να πω ότι σε αρκετά σημεία υπήρχε συνενετική στάση από διάφορες πλευρές του Κοινοβουλίου και αυτό τουλάχιστον είναι το ευχάριστο. Ελπίζω να μην έχουμε σήμερα άλλου είδους ακρότητες όπως ακούσαμε κάποια άλλη στιγμή. Θα μιλήσουμε και για τα περιφερειακά κανάλια και για τα θεματικά κανάλια. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.